Να σας καλωσορίσω και στην Περία. Τα είπαμε νωρίτερα στην Άωσα. Συζητήσαμε όλα τα θέματα και προβλήματα που αφορούν το νοσοκομείο Άωσα. Δεν αφήσαμε τίποτε και το ΟΗΚΑΒ με τα ασθενοφόρα. Τα γνωρίζουμε εκεί. Και να έρθουμε εδώ στη Βέρεια. Ένα νοσοκομείο που το ξέρετε καλύτερα από όλους, το τι δυνατότητες παρέχει, αλλά με τη νέα πτέρυγα που όντως έχουν πέσει πολλά εκατομμύρια ευρώ μέσα από το ΕΣΠΑ και από την περιφέρεια. Αυτή η μονάδα δεν φταίτε εσείς. Θα έπρεπε να είχε παραδοθεί εδώ και χρόνια, αλλά με τα γνωστά προβλήματα του 15, τον Ιανουάριο του 15 έως τον Ιούνιο του 15 μας έφεραν σε εισαγωγικά βαρουφάκι. Θα είχε παραδοθεί από τότε. Ευελπιστούμε ότι αν όχι τον Ιούνιο τώρα του 18, μέχρι τέλος του έτους, μακάρι να είναι και νωρίτερα, θα παραδοθεί. Αυτό που ζητάμε όλοι είναι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό άμεσα να το εντάξετε σε αυτό το νοσοκομείο, βέβαια και στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας που θα ακούσετε και εκεί τα θέματα και προβλήματα που υπάρχουν, αλλά επίσης νομίζω ότι σε έναν κεντρικό άξονα που βρίσκεται το νοσοκομείο αυτό εδώ στη Βέρεια της Εγνατίας, και είχαμε και το δυστύχημα και έδειξε αυτό το νοσοκομείο τις δυνατότητες που έχει, και αν θα έχουμε, μακάρι να μην έχουμε κάτι το σοβαρότερο, μην ξανασυμβεί. Βεβαίως, θα πρέπει κατά την άποψή μου και όχι μόνο της δικής μου να ενταχθεί στην τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη του νοσοκομείου της Βέρειας. Να μην κουράσω. Όχι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σηκωθώ. Για να ακούνε όλοι. Άντε να σε καμαρώνουμε, Δήμαρχε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το σημαντικό είναι το